Ρε παιδιά, είμαι στο αυτοκίνητο, έτσι. Ακούω το ραδιοφωνάκι μου, είμαι χαλαρός και σε μία φάση γίνεται μία αλλαγή, μία μίξη περίεργη και ξεκινάει να παίζει ένα τραγούδι. Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω, για τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα ψαχνόμουν, κοίταγα την οθόνη εδώ πέρα, κάτι μη δεν έχει πάει καλά. Μην τον πήρε το ραδιόφωνο, χαλάσανε τα ηχεία. Καταστραφήκαν όλα, καταστραφήκαν όλα, χαλάσανε τα ηχεία. Μου, τι μου κάνετε ρε παιδιά, πώς μου είστε, πώς μου τα περνάτε? Ρε παιδάκια μου καλά, εδώ ο κόσμος καίγεται και το νυχτενίζεται. Παιχταράδες μου, αυτό το πράγμα έχει γίνει. Ρε τηλεόραση και ρε μίντια και ρε τύπε και ρε σελίδες στο ίντερνετ, ρε γιατί ασχολείστε με μαλακίες, ρε γιατί μας πρίζετε τα ρίγια με μαλακίες, ρε κάθε λίγο και λιγάκι? Μήπως θέλετε να καλύψετε άλλα πραγματάκια? Μήπως λέω εγώ τώρα? Γιατί δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα? Μιλάω ρε παιχταράδες μου για τώρα τις τελευταίες 4-5 μερούλες για έναν τόρο που έχει γίνει για αυτή την Eurovision, για αυτό το πάρα πολύ χρήσιμο διαγωνισμό που υπάρχει ρε παιδί μου, που χωρίς την παρουσία αυτού του τραγουδιστικού διαγωνισμού, τι να σου πω ρε παιδί μου, θα όταν η ζωή μας. Ξυπνάω κάθε πρωί και λέω, όχ Παναγία μου, 15 και σήμερα, τόσο πολύ ρε παιδιά, δεν μας γαμάτε λίγο λέω εγώ ρε παιδιά. Είχαμε τους γάμους στο γκέι, μετά είχαμε τόνα, μετά είχαμε τάλο, μετά είχαμε τον τύπο πέρα εκεί στα λαγούμια, στα τούνελ, μετά είχαμε τον γνωστό youtuber που το δέσανε. Τώρα έχει γίνει ντόρος λέει στα media, όπου ακούς, όπου βλέπεις το YouTube, λούμπεν ιστορίες που έχουν μακελευτεί για αυτό το τραγούδι. Ρε παιδιά, δηλαδή βλέπεις ότι σε αυτή τη χώρα πάμε από το χειρότερο στο χείριστο. Γίνονται άθλια πράγματα, ο κόσμος καταραίει σαν χάρτινος πύργος, ο κόσμος πεινάει, οικονομική κρίση, αυτό, αστάθεια, πολιτική κτλ κτλ. Κρόνισαν τα τέμπη ρε φίλε και δεν έχει πει ένας άνθρωπος φυλακή. Δηλαδή ήμαρτον για όνομα του Θεού. Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα όταν κάποιος δηλαδή πρέπει να πάει φυλακή και όταν μας βολεύει και όταν μας συμφέρει, τσουπ κατευθείαν, προφυλακιστέως με τη μία δεν έχει. Εδώ για το YouTuber ρε παιδιά, με αυτό που έγινε, ξέρετε τώρα μην τα λέω, τα έχετε ακούσει άλλο 1.000.000 φορές από τους υπόλοιπους, έτσι, συναδέλφους. Λοιπόν, μπαμπα μπούμπα, με το που έγινε θέμα στα μίντια κατευθείαν μέσα, τον εδέσανε δέσιμο. Έχουνε χρονίσει τα τέμπη, δεν έχει πάει ένας άνθρωπος φυλάκι, το φέρνουμε γύρω γύρω εκεί να δούμε τώρα ποιον θα κλείσουμε μέσα. Δηλαδή εντάξει, εγώ παιχταράδες μου να είμαι εξηγημένος με σας, δεν θέλω να ασχοληθώ με το θέμα, μάτια εγώ και βλέπω, έτσι δεν είμαι στραβός. Λοιπόν, αλλά θεωρώ προσβλητικό τουλάχιστον να κάνω ένα βίντεο με μια θεματολογία ή ένα τίτλο που αφορά ένα γεγονός το οποίο έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Τι να σας πω ρε παιδιά, έτσι πιστεύω, έτσι κάνω. Δεν κρίνω όποιον το κάνει, σας λέω για το πώς αισθάνομαι εγώ, έτσι. Και θεωρώ η άποψή μου είναι τόσο μικρή και τόσο ποταπή μπροστά σε ένα τόσο μεγάλο και σοβαρό θέμα. Πάμε παρακάτω. Παιχταράδες μου, είμαστε στο κρίσιμο το σημείο εδώ, το σπαστικό κάθε φορά, δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε. Να το αποφύγω αυτό το πάγιο από τη ζωή μου, πες αγόρι μου, πήγαινε από το παράδρομο. Πήγαινε από τον παράδρομο, άμα δεν θες 3.55 την ημέρα, πληρώνω διοδιάκια σωστό στις υποχρεωσούλες μου και τα λέμε σε λιγάκι, πάμε. Ρε παιδιά, είμαι στο αυτοκίνητο, έτσι, ακούω το ραδιοφωνάκι μου, είμαι χαλαρός, δεν κάνω βίντεο για τους παιχταράδες μου, ακούω το ραδιάκι μου και σε μία φάση γίνεται μία αλλαγή, μία μίξη περίεργη και ξεκινάει να παίζει ένα τραγούδι. Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αλήθεια σας το λέω, για τα πρώτα 10-15 δευτερόλεπτα ψαχνόμουν, κοίταγα την οθόνη εδώ πέρα, κάτι μη δεν έχει πάει καλά. Μην τον πήρε το ραδιόφωνο, χαλάσανε τα ηχεία, λέω Παναγία μου, καταστράφηκα. Πρέπει να λύσω πόρτες εδώ, τα συστήματα, ο κάπτουρας.
Καταστραφήκαν όλα, καταστραφήκαν όλα, χαλάσανε τα ηχεία. Εκεί με το που συνέχιζα αυτό και ψηλιάζομαι και βλέπω ότι μάλλον δεν έχει χαλάσει τίποτα, έτσι. Συνειδητοποιώ ότι αυτό το πράγμα που ακούω στα αυτιά μου δεν είναι μόνο τραγούδι. Είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε αυτόν τον τιτανοτεράστιο διαγωνισμό, αυτόν τον πάρα πολύ σημαντικό διαγωνισμό που είπαμε στις αρχές του σημερινού μας επεισοδίου, παιχταράδες μου, που θα κάνεις like, θα κάνεις και την εγγραφή άμα δεν την έχεις κάνει, βοηθάει πάρα πολύ, δίνει καρπαζά στον αλγόριθμο, ξυπνάει και μας πάει παρακάτω. Αν θέλεις να βοηθήσεις και να στηρίξεις αυτό που βλέπεις, παιχταρά μου, αυτά τα δύο τα πραγματάκια αρκούνε. Δεν χρειάζεται ούτε τόνα ούτε τάλο, αυτά τα δύο πραγματάκια, έτσι να είμαστε εξηγημένοι. Παιδάκια μου, καλά λοιπόν. Και τι να πω, έχω μείνει άναυδος. Γυρνάω σπίτι και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ετοιμάζω τσιγάρο. Όλοι χόρμπορ, μην πάει το μυαλό σου πουδενά αλλού, έχουμε γεράσει για τέτοια πράγματα. Όχι ότι παλιά ήμασταν νέοι και ήταν τα πράγματα αλλιώς. Όχι, τέτοια πράγματα εγώ δεν τα θέλω. Εσείς παιχταράδες μου, περιορέξεις κολοκυθόπιτα, και παίρνω το κινητό μου να μελετήσω αυτό το φαινόμενο, αυτό το πράγμα. Βάζω στο ράδιο το τραγούδι και προσπαθώ, παιχταράδες μου, μετά από 10 φορές στο λόγο μου, ρε μέσα έχουμε πει εδώ μέσα, λέμε μόνο αλήθειες, παπατζαλού παιχταρά μου, και μετά από 10 φορές δεν έχω μπορέσει να καταλάβω τι ακούω, ρε τα σατόλα, ρε, δεν αφήσατε τίποτα όρθιο, ρε παιχταράδες μου, ρε, ρε πέρα κίστης, πως σας λένε, στις δισκογραφικές, οι τραγουδοποίοι, οι τραγουδιάριδες, οι τραγουδιστές, ρε, δεν αφήσατε τίποτα όρθιο, τα ισοπεδώσατε όλα, ρε, σε αυτόν τον κόσμο, ρε, σε αυτή τη χώρα, τρελαίνομαι, ρε, δεν έχει μείνει ούτε ένα πράγμα ρομαντικό σε αυτή την κοινωνία, τίποτα, τίποτα, ρε παιδιά, ούτε από τις μεγαλύτερες πολιτιστικές κληρονομίες που έχουμε σε αυτή τη χώρα, που είναι η μουσική μας, ρε παιδιά, δηλαδή όλα ίσωμα, ρε, μας κάνατε όλους vegan, ρε, θέλετε να μας κάνετε όλους vegan, ρε, να μας κάνετε γλυκανάλατους, να μας κάνετε εκεί μοντέρνους, αυτό με κάτι περίεργα πράγματα, πολύπλοκα εκεί με... Παιχταράδες μου, θέλω να σας ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη. Αν η εικόνα που βλέπετε σήμερα εδώ στο τζάμι μπροστά είναι λίγο αποκρουστική, λίγο περίεργη. Ρε παιδιά, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Έχω δολοφονήσει ό,τι μαμούνι και ό,τι ζυζάνιο και ό,τι έντομο υπάρχει στην εθνική οδό, ρε παιδιά. Αυτά δεν είναι έντομα. Αυτά είναι ο ξάδερφος του Godzilla, ρε παιδιά, και του King Kong, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, γίνονται μετά σαν πέτρα γίνονται. Δεν φεύγουν ούτε με ξηραφάκι πρέπει να τρίβω. Κατεβάζω κάτω χαρτί με άζαξ, ξέρω εγώ, και η δουλειά πάλι δεν γίνεται. Πρέπει να πετάξω βιτριόλι πάνω. Να βάλω μέσα τα μπεκάκια. Τι να σου πω τώρα, καυστικό υγρό. Λοιπόν, παιχταράδες μου, πάμε παρακάτω. Ποιο ήταν το θέμα του σημερινού βίντεο? Ότι τα έχετε καμίσει όλα, ρε παιδιά, δηλαδή. Σεβαστείτε λίγο το παρελθόν. Στις εποχές μας θα μιλήσω σαν γέροντα, σοφός τώρα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω. Όλα σ' αγαπάνε τόσο δυνατά. Αχ, κορίτσι μου, είχε παλιό καιρό τη μέρα που σε γνώρισα. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, σίδερο. Άκουγες αυτά τα τραγούδια και σου γινότανε το καβλί έτσι, σίδερο, παιδάκια μου καλά. Είχαμε ένα χαρακτήρα, είχαμε κάπου να πιστέψουμε. Κάπου, ρε παιδί μου, να εκφραστούμε, να ξεσπάσουμε. Βγαίναμε έξω το βράδυ, ξέρω εγώ, πίναμε, κοπανάγαμε καμιά δεκαριά ποτάκι μας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, που λέει ο Νίκος ο Μακρόπουλος. Πού είσαι, Νίκο? Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά, Παναγία μου, δηλαδή, ανοίγω το ραδιόφωνο και δεν ξέρω κατά πού να κάνω, είμαι για οριλά, να καθαρίσω τα αυτιά μου, τι είναι αυτά, ρε. Και το θέμα, ρε παιχταράδες μου, ξέρετε ποιο είναι, δηλαδή, νιώθω σαν δεινόσαυρος, νιώθω λες και ότι είμαι από άλλη εποχή, άλλη χιλιετία, ρε παιδιά, δηλαδή. Που έχω μείνει κολλημένος σε κάποιες εποχές, οι οποίες δεν πρόκειται να ξανάρθουν ποτέ, δυστυχώς, αυτό βλέπω και για εκεί πάμε. Δεν πρόκειται να ξανάρθουν, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να πιστέψουν πια σε τέτοιες καταστάσεις και σε τέτοια οράματα. Μιλάω πάντα για τη μουσική, έτσι. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή, βλέπεις τώρα, η μουσική βιομηχανία έχει
τελείως ρε παιδιά. Δεν υπάρχει ελπίδα καμία. Δηλαδή και οι παλιοί, ακόμα που έχουν απομείνει οι τελευταίοι των Μοϊκανών, δεν έχουν από πίσω τους κόσμο, δεν υπάρχουν στοιχουργοί, δεν υπάρχουν συνθέτες, δεν υπάρχουν εταιρείες έτσι ώστε να στηρίξουν κάποιες παραγωγές, δεν ξέρω. Δηλαδή έβλεπες τις εποχές μας ρε παιδιά, δηλαδή μέχρι και το τελευταίο τραγούδι είχε παραγωγή βίντεο κλιπ 15 εκατομμύρια δραχμές με Καπετανίδη. Στο τέμπο το κανάλι Παιχταράδες μου, όσοι νοσταλγοί τώρα βλέπετε το βίντεο θα ανατσουτσουρώσετε. Κατάλαβες τώρα γιατί μιλάω έτσι? Και περιμέναμε το βίντεο κλιπ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε το τραγούδι. Σταμάτη γονίδι, με πειράζει. Ή κάτω στο κρουαζιερόπλιο, δεν ξέρω πόσα λεφτά είχαν δώσει για την παραγωγή. Για το Άννα, αρρωστημένα σ' αγαπώ. Είχανε πάει πέρα και στην Τζαμάικα, είχανε κάνει ολόκληρη παραγωγή ρε Παιχταράδες μου. Μιλάμε τώρα για άλλα επίπεδα, άλλα level. Ασχολούμαστε τώρα, δουλειά δεν είχε ο διάολος και γαμούσε. Άντε μην πω καμιά κουβέντα τη γιαγιά του. Μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Μας έχετε ζαλίσει τον έρωτα τώρα με τι έγινε λέει με το τα και το παπαρά παπαρά παπαρά. Εντάξει. Δεν θα σταθούμε κάπου αλλού Παιχταράδες μου, αν και μου έρχονται τώρα βαράω κόφτες, έτσι. Η σκέψη μου πάει με 16.000 ροπές το δευτερόλεπτο. Σαν τη Φόρμουλα 1, την παλιά. Τα βλέπεις ρε μαλάκες γιατί σας λέω, τα βλέπετε? Τίποτα ρε, παραμάζωμα όλα. Να πάλι στο τέλος μου έρχονται φλασιές. Μέχρι και εκεί πέρα έχετε βάλει το πόδι σας, το δάκτυλό σας. Τα έχετε γαμίσει όλα. Φόρμουλα 1 είχαμε μάθει με το Σουμάκερ. Ακούς Φόρμουλα 1 τώρα και είναι λες και ότι παίζεις Grand Turismo στο PlayStation. Mario Kart δηλαδή, η ντροπή της Φόρμουλα 1 αυτό το πράγμα. Για όνομα της Παναγίας ρε παιδιά, για όνομα του Θεού, πήγα πήρα αυτοκίνητο εδώ με οθόνες, με μαλακίες, με ηλεκτρικά. Έχω πάει 15 φορές συνεργείο, τα έχουμε πει σε άλλα βίντεο. Να μου πεις αγόρι μου, σε τρώει και σε ένα κόλλο σου, πήγαινε πάρε κανένα Fiat Punto του 95. Τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα, εντάξει συγγνώμη, συγγνώμη κιόλας, τα κράζω. Αλλά και εγώ μερικές φορές ο ίδιος πέφτω θύμα του καταναλωτισμού μου. Τι να κάνω τώρα εδώ. Γιούρια Ρούκου έξω, βγάζουμε φλάς και όποιον πάρει ο χάρος. Το φλάς είναι η δικαιολογία μας. Ρούκου στον Περέα. Λοιπόν, παιχτούρια μου, αγορίνες μου και κοριτσάρες μου, το ηθικό δίδαγμα του βίντεο σήμερα ποιο ήτανε? Ότι οτιδήποτε θυμίζει εκείνες τις τρομερές εποχές, εκείνες τις τόσο ρομαντικές εποχές και καταστάσεις που όσοι λίγο μεγαλύτεροι έχετε προλάβει να ζήσετε σε σχέση με τα σημερινά τα χάλια που βιώνουμε, υπάρχει μια τάση από την ευρύτερη κοινωνία να σβήσει από το χάρτη, να μην μείνει τίποτα ρε παιδιά, τίποτα δηλαδή. Αυτό είναι το παραπονό μου. Δηλαδή έχει να κάνει με μουσική, με σινεμά, με φαγητό, με οτιδήποτε. Οτιδήποτε πολιτιστικού χαρακτήρα, έτσι. Τέλος. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Πάνε όλα. Καλά, για σινεμάδες και για χολιγούντια και για τέτοια πράγματα δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα να συζητήσω. Αυτό είναι όχι ένα βίντεο από μόνο του, αυτό είναι ένα κανάλι από μόνο του Παιχταράδες μου. Γιατί ο ερωτικός ο μετανάστης είναι και σινεφίλ πολύ τώρα, έτσι. Μιλάμε, άστο, εκεί τώρα μπλέξαμε. Εκεί Παιχταράδες μου μπλέξαμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, γι' αυτό το αφήνω κάπου εδώ. Έκραξα, έκανα σήμερα, ξέρω εγώ, σαν να έχω περίοδο. Δεν πειράζει, με αγαπάς και με θέλεις για αυτό που είμαι και όχι για αυτό που θα ήθελες να είμαι. Εντάξει είμαστε. Συνεννοηθήκαμε Παιχταράδες μου, να μου είστε καλά, να μου προσέχετε. Αυτά τα πραγματάκια τα βασικά θέλω εγώ από σας. Θα τα πούμε σε λίγες μερούλες. Εγώ δουλεύω εκεί σαν το σκλάβο ρε, σαν το σκλάβο για πάρτι σου ρε. Δεν έχω χάσει ούτε αγωνιστική ρε. Βλέπεις τι κάνω έτσι? Γι' αυτό από σένα περιμένω την ελάχιστη ανταμοιβή. Τα πάμε και στην αρχή. Παιχταράδες μου, τα λέμε σε λίγες μερούλες. Φιλάκια πολλά, μουά μουά. Τα λέμε, για χαρά, ντα.